απάντηση κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα. Εδώ, και εδώ είναι τα, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Γενικού Γραμματέα. Είναι μέχρι τώρα, είναι βασινό. Μπορεί να τα αναφέρω. Αυτά και μόνο, έτσι. Αυτά και μόνο. Ναι. Αναφέρω πως είναι και κάθε... Είναι 200 ευρώ για το Δήμαρχο και 100 ευρώ τυναίως για πρόεδρο συμπολιτικό και 80 για τους... Έχει μία 80 για τον πρόεδρο. Όχι, 100, μέχρι 100 για τους Δήμαρχους. Και για τον πρόεδρο, έχει, έχει, μέχρι 160, θα τα πάω κανονικά. Αυτά είναι, αντιπρόεδρο, Δήμαρχος, Δήμαρχο και για τον πρόεδρο. Κάποια ερώτηση, ψηφίζετε, αμάφαλος. Όλο το θέμα είναι η νέα έκθεση, αποτέλεσμα έκθεση του υπολογισμού δαπανών εσόδων τετάρτου τριμήνου 2014. Εδώ είναι η τελευταία τριμηνία έκθεση. Εδώ να αναφέρω μόνο στο αποχρηματικό που είναι, νομίζω το έχετε μπροστά, είναι 3.012.000 στο χρηματικό υπόλοιπο. Λόγω πληρωμών το χρηματικό υπόλοιπο είναι τώρα, έχει πέσει, είναι στα 2.995. Έτσι είναι εδώ. Να αναφέρω τώρα στον κύριο Κουσίδη, που λέει για τη ΣΑΤΑ, να σου πω, η ΣΑΤΑ, υπόλοιπο από ΣΑΤΑ είναι 2.953.000, το υπόλοιπο της ΣΑΤΑ έχουμε. Και επειδή έχετε αναφερθεί, γιατί δεν πληρώνουμε ΣΑΤΑ, θα σας πω ότι το 2014, το υπόλοιπο ΣΑΤΑ 14 είναι 605.000, το υπόλοιπο ΣΑΤΑ 11.12.13 είναι 305.000 και μέρος του 13 είναι 17.266, είναι συνόλου 9.53. Απλώ θα πω ότι που λέτε γιατί δεν πληρώνουμε ΣΑΤΑ. ΣΑΤΑ το 2014 πληρώθηκε συνολικά 350.000. Από αυτά εμεί πληρώσαμε 135 το τελευταίο, το τελευταίο τετράμινο και εσεί πληρώσατε 200.000. Έχει βγαίνει πρόβλημα από το λόγο είναι στου εργολάβου, δεν αφορά σε εμά. Ό,τι έχετε πληρώσει. Δεν έχετε λογαριασμό τεχνική υπηρεσία, έχουν τη λογαριασμό τεχνική υπηρεσία και δεν μπορούν οι εργολάβοι να φέρουν. Δεν μπορούν οι εργολάβοι. Λόγω ενημερώτηση όμω χιλιάδε προγράμματα. Εντάξει, αυτό είναι. Απλώ που λέει γιατί δεν πληρώνουμε. Ένα και δεύτερο να πω γιατί δεν βάζει ο πρόεδρο εκεί στην όλη παρέωτα. Εμεί αναγνωρίζουμε αυτά που έγιναν από το Δήμο. Το θέμα είναι η ξενοδοχεία, αυτά που είπε ο Δήμο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Μόνο να πάνε δικαστικά. Δεν λέμε κάτι άλλο. Εμεί έχουμε τέτοιε αγωγέ. Εμεί θέλουμε να κάνουμε την εκδοχή. Και έρχονται και πολλέ στην οικονομική εικόνα από τα παλιά. Κυρία Τέγα. Κύριε Πρόεδρε, όπω και στο προηγούμενο. Κατάλληλες. Αυτό έτσι επειδή είναι στα πρόσφυγη του προορισμού. Ένα το θέμα συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚ, ρωτάει για φέτος 15. Εδώ είναι οι επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί το Δήμο, είναι ότι πάντα το Δήμο μπαίνουν στην κλήρωση και είναι οι επιτροπές, νομίζω δεν χρειάζεται να πάρουν. Είναι η Επιτροπή Παροχής Υπηρεσιών Τοπικής Προστασίας, Προμήθεια Τροφίμων, προμήθεια λαθιού, προμήθεια γραφική ύλη. Έχει γίνει κλήρωση από υπάλληλο του Δήμου. Κυρία Τέκα. Ναι, ομόφωνα. Δέκατο θέμα. Ανάδειξε ένα λόγο που προμηθευτεί για την προμήθεια λαθιού χειμερινή περίοδο 14-15 με τη διαδικασία τη διαπραγμάτευση. Εδώ έγινε διαγωνισμό, κρίθηκε άγνο, έγινε διαπραγμάτευση. Από το πρακτικό προσέγγιση προκύπτει επιμόμενο προμηθευτή. Ήρθε ο Παπαδόπουλο Γιάννης και μεταφορά. Μεταφορά. Προμηθευτές είναι... Ναι, ναι, ναι. Επειδή δεν είναι και... Είναι και προμηθευτές, ναι, μεταφορά και προμηθευτές, ναι. Ο ίδιος. Επειδή παλιότερα γινόταν ένα μοίρασμα στους... Επειδή υπάρχει οικονομική δυσχέρεια σε όλους αυτούς τους κινητιστές του νομίου αυτά τα δημοσίες κρίσεις. Και παλιότερα γινόταν ένα μοίρασμα κάπως για να... Εδώ αυτό κάνουμε. Κάναμε απευθείας διαπραγμάτευση, αλλά ήρθε μόνο... Αυτό ήταν και... για έναν δηλαδή. Ένας ακόμα δεν μπορούσε να μοιραστεί. Αυτό ναι, ακριβώς έτσι.